Δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τον Τιμόθεον. Β' Τιμόθεον, κεφάλαιον πρώτον. Παύλος Απόστολος Χριστού Ιησού διαθυλήματος Θεού κατ' επαγγελίαν ζωής της εν Χριστώ Ιησού, Τιμοθέο αγαπητό τέκνο, χάρις, έλεος, ειρήνη από Θεού Πατρός και Χριστού Ιησού του Κυρίου ημών. Χάριν έχω το λόγο, λατρεύω από προγόνων εν καθαρά συνειδήσει, ως αδιάλειπτον έχων την περισσού μνήεν εν της διηγήσεσή μου νυκτός και ημέρας, επιποθών σε ειδήν, με μνημένο σου των δακρύων ή να χαράς πληρωθώ, υπόμνησιν λαμβάνων της ενσίαν υποκρίτου πίστεως, ή της ενόκησε πρώτον εν τη μάμη σου Λοΐδη και τη μητρή σου Ευνίκη, πέπεις με δε ότι και ενσύ, δίνε τί αν να μιμνίσκω σε αναζωπηρήν το χάρισμα του Θεού, ο έστιν ενσύ δια της επιθέσεως των χειρών μου. Ουγαρέδο και νημήν ο Θεός πνεύμα δηλίας, αλλά δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού. Μίουν επεσχυνθεί στο μαρτύριον του Κυρίου ημών, μη δε εμέ των δέσμιων αυτού, αλλά συγκακοπάθησον το Ευαγγελίο κατά δύναμην Θεού, του σώσαντος ημάς και καλέσαντος κλίση Αγία, ού κατά τα έργα ημών, αλλά κατηδίαν πρόθεσιν και χάριν, την δοθήσαν ημίν εν Χριστώ Ιησού προχρόνων αιωνίων, φανερωθήσαν δεν ίν δια της επιφανίας του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, καταργήσαντος μεν τον θάνατον, φωτίσαντος δε ζωήν και αυθαρσίαν δια του Ευαγγελίου, ισό ετέθην εγώ κήρυξ και Απόστολος και διδάσκαλος εθνών. Διήνε τί αν και ταύτα πάσχω, αλλού και πεσχύνομαι. Είδα γαρό πεπίστευκα, και πέπεις με ότι δυνατός εστίν, την παραθήκην μου φυλάξε εις εκείνη την ημέραν. Υποτύπωσιν έχει υγιενών των λόγων ον παρεμού οίκουσας, εν πίστη και αγάπη την εν Χριστώ Ιησού. Την καλήν παραθήκην φύλαξον δια πνεύματος Αγίου του ενικούντος εν ημίν. Είδας τούτο, ότι απεστράφησαν με πάντες η ενασία, ον έστι φύγελος και ερμογένης. Δόη έλεος ο Κύριος του ονησιφόρου οίκο, ότι πολλάκις με ανέψυξε και την άλλη σύν μου ούκ επεσχύνθη, αλλά γενόμενος εν Ρώμη σπουδαιότερον εζήτησέ με και έβρε. Δόη αυτό ο Κύριος ευρύν έλεος παρακυρίου εν εκείνη τη ημέρα. Και όσα εν Εφέσο διεικόνησε, βέλτιον συγγινώσκης.